Η εντολή του Χριστού, η οποία επιτελείται, η εντολή του Χριστού, η οποία επιτελείται σύμφωνα με τη συνείδηση, λέει ο Αββάς Μάρκος Ασκητής, στο σύγγραμμά του περί των ιωμένων εξέργων δικαιούστε, δηλαδή λέγει στο σύγγραμμά του για αυτούς που νομίζουν ότι δικαιώνονται από τα έργα τους, ο Αββάς Μάρκος ο Ασκητής, ότι η εντολή του Χριστού, η οποία γίνεται σύμφωνα με τη συνείδηση, δηλαδή εκπληρώνεται σωστά, αυτή η εντολή χαρίζει παρηγοριά. Χαρίζει παρηγορία ανάλογα με το πλήθος των οδυνών της καρδίας. Αλλά κάθε ένα από αυτά επέρχεται στον κατάλληλο καιρό του. Εντολή Χριστού κατά συνείδηση επιτελουμένη, κατά το πλήθος των οδυνών της καρδίας, δωρείται παράκληση. Πλην έκαστον αυτών, εν ιδίω καιρό παραγίνεται. Ο Θεός παρηγορεί αυτούς που κοπιάζουν για να τηρήσουν τις θείες του εντολές. Και κάθε εντολή που εκπληρώνεται σωστά, ακόμα και αν έχει πολύ κόπο, θα δώσει στον άνθρωπο που την επιτελεί, θα δώσει ο Θεός την αντίστοιχη, την ανάλογη παράκληση, την ανάλογη παρηγορία. Αλλά ενδεχομένως όχι αμέσως, όταν ο Θεός κρίνει. Εμείς θα πρέπει να εργαζόμαστε τις θείες εντολές και έτσι θα περιμένουμε και την αντίστοιχη παρηγορία όταν ο Κύριος θελήσει και κρίνει ότι είναι ο κατάλληλος καιρός γι' αυτό. Ποιες όμως είναι οι κύριες εντολές? Επιγραμματικά είναι πρώτον η αγάπη προς τον Θεό, δεύτερον η αγάπη προς τον πλησίον, τρίτον ότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να μάχονται και δεν πρέπει να μνησικακούν, να έχουν μίσος για τους αδελφούς τους, αλλά να συμφιλιώνονται το συντομότερο. Πρέπει τέταρτον, η τέταρτη εντολή, η κύρια εντολή της Καινής Διαθήκης είναι ότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να βλέπουν με περιέργεια και με επιθυμία. Αυτά τα έχει συνοπτικά ο Άγιος Νικόδημος στο βιβλίο του Χριστοήθεια. Πέμπτη εντολή, οι χριστιανοί πρέπει να μην ορκίζονται ούτε αλήθεια ούτε ψέματα. Έκτη εντολή, δεν πρέπει οι χριστιανοί να εκδικούνται, να μην ανταποδίδουν κακό στο κακό. Έβδομη, να μην πηγαίνουν καθόλου στα δικαστήρια ή αν πηγαίνουν, να πηγαίνουν σε εσωτερικούς δικαστάς, δηλαδή ανθρώπους πνευματικούς της Εκκλησίας και όχι στους κοσμικούς δικαστές. Όγδοη εντολή, ότι οι χριστιανοί πρέπει να μην κατακρίνουν. Ένατη, ότι πρέπει να συγχωρούν και πρέπει να γνωρίζουν ότι αν δεν συγχωρήσουν στους αδελφούς τα σφάλματά τους, ούτε και ο Θεός θα συγχωρήσει τα δικά τους σφάλματα. Δέκατη, ότι οι χριστιανοί πρέπει να κάνουν ελεημοσύνη, να προσεύχονται και να νηστεύουν. Και αυτά όχι υποκριτικά και για τη δόξα και τον έπαινο των ανθρώπων, αλλά μόνο για τον Θεό. Δέκατη εντολή, οι χριστιανοί πρέπει να μην θησαυρίζουν στη γη, αλλά στον ουρανό. Και ότι πρέπει να μην ελπίζουν στον πλούτο τους, αλλά να κλαίνε και να θρηνούν για τις αμαρτίες τους και να προσέχουν στην σωστή διαχείριση του πλούτου. Δωδέκατη εντολή, οι χριστιανοί πρέπει να μην μεριμνούν για τα αγαθά της γης, ούτε να αγαπούν τον κόσμο και τα του κόσμου, αλλά να ζητούν τα αιώνια και ουράνια αγαθά. Δέκατη τρίτη, οι χριστιανοί πρέπει να είναι υπερήφανοι, αλλά αντίθετα να είναι ταπεινοί και να αγαπούν τα ταπεινά. Δέκατη τέταρτη εντολή, οι χριστιανοί χρωστάνε, πρέπει να έχουν υπομονή σε όλες τις λήψεις που τους συμβαίνουν. Δέκατη πέμπτη, οι χριστιανοί πρέπει να μην δίδονται σε κοσμικές φροντίδες και φαγητά και ποτά και δεν πρέπει να μελούν και να κοιμώνται πνευματικά,
αλλά να έχουν εγρήγορση, νύψη και να περιμένουν κάθε στιγμή την ώρα του θανάτου τους και της κρίσεως του Θεού. 16η εντολή, ότι οι χριστιανοί πρέπει πάντοτε να μετανοούν από ψυχής και καρδίας. Και τέλος 17η εντολή, ότι οι χριστιανοί πρέπει να υπερβούμε στα καλά έργα τους δίκαιους του παλαιού νόμου, της Παλαιάς Διαθήκης. Διαφορετικά δεν μπορούμε να εισέλθουμε στη βασία του ουρανών. Και πρέπει να γνωρίζουμε ότι αν εμείς αμαρτάνουμε, κουλαζόμαστε βαρύτερα από τους ανόμους, από εκείνους που δεν γνώρισαν τον νόμο του Θεού και του Ευαγγελίου. Και συνεχίζουμε αναλυτικά να δούμε την δεύτερη εντολή, μετά από την πρώτη εντολή που είδαμε χθες, και είναι τον αγαπάει ο χριστιανός εξ όλης ψυχής και καρδίας και διανοίας των Θεών, να τον αγαπά ακόμα και όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του καθολική επιστολή, «Ο νουκ ειδώτες αγαπάτε, εις ον άρτη μη ορώντες, πιστεύοντες δε αγαλιάστε χαράν εκλαλήτω και δοξασμένη». Δηλαδή αυτόν που δεν γνωρίζετε, αυτόν τον αγαπάτε, και αυτόν που ακόμα δεν είδατε, με την πίστη όμως τον βλέπετε και χαίρεστε με χαρά ανεκλάγητη και δοξασμένη. Δηλαδή ακόμα και αν δεν έχουμε ακόμα μια, θα λέγαμε, πλήρη εμπειρία του Θεού, όμως για τις πίστεως τον βλέπουμε και χαιρόμαστε με αγαλίαση ουράνια. Οφείλουμε λοιπόν να αγαπούμε τον Θεό εξ όλης ψυχής και καρδίας, και αυτή είναι η πρώτη εντολή. Δευτέρα εντολή, όμοια με την πρώτη, είναι το να αγαπήσεις τον αδελφό σου ως αν και τον εαυτό σου. Και λέγει και ο Κύριος πάλι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, προς τα γήν καινούρια και καινή εντολή σας δίδω, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, καθώς εγώ σας αγάπησα, έτσι κι εσείς να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Και εδώ μας λέγει και τον τρόπο που πρέπει να αγαπάμε, και το μέτρο είναι όπως μας αγάπησε ο Θεός. Πώς μας αγάπησε ο Χριστός μας? Μας αγάπησε μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και εμείς λοιπόν θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να πεθάνουμε για τον αδελφό μας. Με αυτό το σημάδι, λέει πάλι ο Κύριος, θέλω γνωρίσει όλοι οι ασεβείς πως εσείς είστε μαθητέ μου, αν ίσως έχετε αγάπη μεταξύ σας. Τότε πραγματικά δίνουμε πληροφορία και στους εκτός εκκλησίας ότι είμαστε όντως του Θεού, του Χριστού, εάν έχουμε μεταξύ μας οι χριστιανοί την Χριστό αγάπη, την αδιάκριτο και ανυπόκριτο. Επίσης λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος ότι μηδενή μηδέν οφείλεται σε κάθε έναν, τίποτα δεν χρωστάται παρά μόνο το να αγαπά το ένας τον άλλον. Επειδή εκείνος που αγαπά τον αδελφό του εκπλήρωσε όλον τον νόμο, γιατί το ου μη χεύσεις, ου φωνεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, ου κεπιθυμήσεις, αυτές που είναι οι εντολές του Δεκαλόγου της Παλαιάς Διαθήκης και οι όμοιες με αυτές, όλες αυτές οι εντολές ανακεφαλαιώνονται και εκπληρώνονται και περιλαμβάνονται σε αυτή τη μία εντολή, να αγαπήσεις τον αδελφό σου όπως τον εαυτό σου. Οφείλουμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον με όλη μας την καρδία, όπως λέει πάλι στην πρώτη του καθολική επιστολή ο Απόστολος Πέτρος. Και πάλι λέει την αδελφότητα αγαπάτε, δηλαδή τους εχριστώ αδελφούς που είναι μέσα στην Εκκλησία, αλλά και τους δυνάμει αδελφούς, όλους αυτούς που ακόμα δεν εντάχθηκαν στην Εκκλησία, και αυτούς τους θεωρούμε δυνάμει αδελφούς μας και προσπαθούμε με την χάρη του Θεού να τους ελκύσουμε. Αν ίσως, πάλι λέει ο Απόστολος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στην πρώτη καθολική επιστολή, τόσο πολύ ο Θεός μας αγάπησε ώστε να θυσιαστεί και εμείς χρωστούμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον.
Όποιος δεν αγαπά τον αδελφό του, αυτός βρίσκεται στον θάνατο, λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης στην πρώτη καθολική επιστολή. Και με αυτό το σημάδι γνωρίσαμε την αγάπη, ότι καθώς ο Χριστός έβαλε τη ζωή του σε θάνατο για λόγο μας, έτσι και εμείς χρωστάμε να βάλουμε τη ζωή μας εις θάνατο για χάρη των αδελφών μας. Αυτό είναι το μέτρο της αγάπης. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ακόμα και τη ζωή μας να θυσιάσουμε χάρη των αδελφών μας. Και πάλι λέει ο Άγιος Ιωάννης, τεκνία μου, παιδάκια μου δηλαδή, ας μην αγαπώμε μόνο με λόγια, μόνο με τη γλώσσα, αλλά και με το έργο και με την αλήθεια. Έμπρακτα δηλαδή, να δείχνουμε την αγάπη μας των πλησίων μας. Και τέλος λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, όποιος αγαπά τον Θεό, αυτός αγαπά και τον αδελφό του. Και αν δεν αγαπάμε τον αδελφό μας, ούτε τον Θεό αγαπάμε. Ακόμα ας δούμε και την τρίτη εντολή, που είναι η εντολή της άμνηση κακίας, ότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να μαχόμεθα, να έχουμε διαμάχες, να τσακωνόμεθα, ούτε να έχουμε μνήσει κακία και μίσος στους αδελφούς μας, αλλά και αν συγχυστούμε και αν υπάρξει μία διαίρεση και μία διαμάχη, πρέπει το συντομότερο να συμφιλιωνόμαστε και να αλληλοσυγχωρούμαστε. Όποιος χριστιανός θυμώνει εναντίον του αδελφού του ματέως και χωρίς εύλογη αφορμή, οπωσδήποτε θα γίνει υπόδικος εις την κρίση. Και όποιος χριστιανός πει στον αδελφό του με θυμό ρακά, δηλαδή καταφρονημένε, τυποτένια, λέει ο Κύριος, αυτός θα γίνει υπόδικος εις το συνέδριο των κριτών. Όποιος πει στον αδελφό του με θυμό μωρέ, ηλίθιε δηλαδή, αυτός θα γίνει υπόδικος εις την γέννα το πυρός. Δεν πρέπει λοιπόν κανένα ευρυστικό λόγο να εκτοξεύουμε στους αδελφούς μας, γιατί αυτός ο ευρυστικός λόγος απευθύνεται ουσιαστικά στον Χριστό, αφού ο κάθε αδελφός μας είναι η εικόνα του Χριστού. Και έτσι αυτός που υβρίζει, που λιδωρεί τον αδελφό του, γίνεται υπόδικος στην κρίση και καταδικάζεται αιωνίως, εφόσον δεν μετανοήσει. Ακόμα είπε ο Κύριος, αν ίσως και προσφέρεις στην Εκκλησία του Θεού δώρον και προσφορά, και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου είναι λυπημένος εναντίον σου, άφησε εκεί την προσφορά σου και πήγαινε πρώτα συμφιλιώσου, συγχωρήσου με τον αδελφό σου και ύστερα γύρισε στην Εκκλησία και πρόσφερε το δώρο σου και την προσφορά σου. Να συμφιλιώνεσαι γρήγορα με τον αδελφό σου, με τον οποίο έχεις διαμάχη, έως ότου βρίσκεσαι ακόμα μαζί του στη στράτα της παρούσας ζωής, λέει πάλι ο Κύριος. Ενώς είσαι ακόμα στην οδό, να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου, γιατί με το θάνατο δεν θα μπορέσεις να το κάνεις. Όποιος φαίνεται πάλι, λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους, πως είναι φιλόνικος, ας ξέρει ότι εμείς δεν έχουμε τέτοια συνήθεια να φιλονικούμε, ούτε οι εκκλησίες του Θεού. Δεν πρέπει να είμαστε έτοιμοι να έρθουμε σε διαμάχη και διαπληκτισμούς και τσακώμους. Ο δούλος του Θεού δεν πρέπει να μάχεται, αλλά πρέπει να είναι πράος σε όλους, διδακτικός και ανεξίκακος, λέει πάλι στην Δευτέρα προς Τιμόθεο επιστολή του. Ο ήλιος ας μην βασιλεύει και να σας αφήνει μαχωμένους, λέει πάλι στην προς Εφεσίους ο Απόστολος. Δηλαδή, προτού ο ήλιος να βασιλεύσει, εσείς να συμφιλιώνεστε. Όποιος μισεί τον αδελφό του, ευρίσκεται στο σκότος, λέει και ο Άγιος Ιωάννης στην πρώτη του καθολική επιστολή. Και στο σκότος περιπατεί και δεν ξέρει που πηγαίνει, ότι το σκότος τύφλωσε τους οφθαλμούς του. Το μίσος σκοτίζει τον οφθαλμό της ψυχής. Και τέλος, κάθε χριστιανός που μισεί τον αδελφό του, αυτός είναι ανθρωποκτόνος.
και κάθε ανθρωποκτόνος γνωρίζεται ότι δεν έχει στον εαυτό του μένουσα τη ζωή, την αιώνια. Δεν μπορεί ο άνθρωπος που μισεί να υπάγει στην αιώνια ζωή και μακαριότητα. Γι' αυτό οφείλουμε οι χριστιανοί να μην ερχόμαστε σε διαμάχες και αν συμβεί κάποια παρεξήγηση να σπέβδουμε το συντομότερο να συμφιλιωνόμαστε. Έτσι τηρώντας αυτές τις κύριες βασικές εντολές που αναφέραμε θα πρέπει να αγωνιζόμαστε και έτσι θα έχουμε αγαθές ελπίδες. Τηρώντας αυτές τις εντολές θα επιτύχουμε την αιώνια ζωή και μακαριότητα. Το δε